καρέκλες, λάστιχα, μέχρι και πλαστικά καφάσια έβγαλαν οι βίτες από το βυθό του Μικρολίμανου κατά τη διάρκεια καθαρισμού που έκανε ο Sky σε συνεργασία με τον Ναυτικό Όμιλο Ελλάδος, το Σύλλογο Ελλήνων Πατραχανθρώπων και τη Σχολή Καταδύσεων Mediterranean Dive Center. Έχουμε βρει ό,τι μπορείς να φανταστείς. Μπουκάλια, ξύλα, τι να πω. Ό,τι μπορούμε να φανταστούμε, ό,τι πετάει ο καθένας μέσα. Ομάδα εθελοντών διτών από νωρίς το πρωί της Κυριακής βούτυξαν στο βυθό του Μικρολίμανου και έμειναν άναυδοι από τα ευρήματα που εντόπισαν μέσα στη θάλασσα. Έχουμε βρει, όπως βλέπετε, σκουπίδια τα οποία μπορεί να κάνουν και μια τραπεζαρία. Καρέκλες, τραπέζια, λάστιχα αυτοκινήτων κτλ. Ό,τι περισσεύει το πετάνε στη χωματερή, στον υποβρύχιο κόσμο μας και δυστυχώς το κακό δεν λέει να σταματήσει. Ανάλογη επιχείρηση καθαρισμού έγινε και στο Χαλάνδρι. Μικροί και μεγάλοι φόρεσαν γάντια, πήραν φτιάρια και σακούλες και καθάρισαν το ρέμα Χαλανδρίου, έναν από τους σημαντικότερους χώρους πρασίνου στην Αττική. Με μεγάλη συμμετοχή συνεχίστηκαν οι δράσεις καθαρισμού του Sky στο πλαίσιο του προγράμματος Όλοι μαζί μπορούμε και στο περιβάλλον και στην παραλία της Κυλλήνης, αλλά και στη λίμνη Λάδωνα. Οι δράσεις θα συνεχιστούν και το ερχόμενο Σαββατοκύριακο σε προστατευόμενες περιοχές Natura, στην Άμφισσα και στους Δελφούς.